Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουλίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το διευπουργικό νομοσχέδιο που θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος της νομοθετικής ρύθμισης να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στους Δήμους και στις περιφέρειες, όπως δημιουργήθηκαν από τον Κλισθένη, τον οποίο υπενθυμίζεται πως ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος πλέον είναι να επιτευχθεί η κυβερνησιμότητα σε Δήμους και περιφέρειες. Εντός της εβδομάδας, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές, θα κατατεθεί στη Βουλή το δεύτερο μεγάλο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την επίτευξη κυβερνησιμότητας σε Δήμους και περιφέρειες. Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου έχουν ως εξής: θέσπιση δυνατότητας σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, και λογίζονται ως ενιαία παράταξη για τη λειτουργία των οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μίας από αυτές. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η συνεργασία τους κατά τρόπο αντίστοιχο με την κοινοβουλευτική διαδικασία, δηλαδή τον σχηματισμό συμμαχικών κυβερνήσεων. Επίσης, εξασφάλιση πλειοψηφίας του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη στις επιτροπές, όπως Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τους Δήμους και Οικονομική Επιτροπή και Λοιπές Επιτροπές για τις Περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης θα μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχθηκαν από τους πολίτες, διατηρώντας όμως τον ρόλο του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, μεταφέρεται στις επιτροπές ένας περιορισμένος αριθμός αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η εξασφάλιση πλειοψηφίας του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχει ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση της πολιτικής του Δημάρχου με τα νομικά πρόσωπα. Ακόμη η προσαρμογή του τρόπου ψήφισης του προϋπολογισμού, καθώς και του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος και της ψήφισης των τελών, και η εισαγωγή νέας διαδικασίας, η οποία δίνει στις υπόλοιπες παρατάξεις, πλην του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, τη δυνατότητα διαφωνίας επί τεκμηριωμένης αντιπρότασης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αντιπρότασης, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου, ισχύει η πρόταση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των αντιδημάρχων σε ένα έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής τους μετά την πάροδο 6 μηνών. Τέλος, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάθε περιφέρεια προσλαμβάνει έναν εξειδικευμένο ειδικό σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας, ο οποίος θα είναι σε διαρκή συνεργασία όλο το έτος με την κεντρική κρατική δομή. Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, που θα περιλαμβάνεται στο διευπουργικό νομοσχέδιο, θα πάρει εντός των ημερών το δρόμο προς τη Βουλή, αμέσως μετά την ψήφιση του μίνι φορολογικού με τις ελαφρύνσεις του ένφια και τις αλλαγές στις 120 δόσεις. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που επίκειται να έρθει στη Βουλή για προκειμένου να υπάρξουν διορθώσεις επί του Κλισθένη και κυρίως να αντιμετωπιστούν ζητήματα τα οποία, όπως φαίνεται, θα προκύψουν από 1 Σεπτεμβρίου λόγω του νόμου της απλής αναλογικής, με τον οποίο βέβαια διεξήχθησαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές τον περασμένο Μάιο. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη συζήτηση για πολιτικού περιεχομένου με την κυρία Αγγελική Αγγέλη, εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Η κυρία Αγγέλη ήταν και υποψήφια, βέβαια, δημοτική σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, οπότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος στο Ζαγόρι, οπότε νομίζω τα αυτοδιοικητικά μια χαρά τα κατέχει. Θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε έτσι και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Έτσι, εν μέσω θέρους για αυτή τη συζήτηση είναι η αλήθεια. Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι όντως έπρεπε να υπάρξουν αλλαγές, διότι θα προέκυπταν σίγουρα ζητήματα από την 1η Σεπτεμβρίου, πόσο δε μάλλον σε περιοχές όπως και στη δική μας, αν θέλετε, όπου ναι, μεν έχουμε εκλεγμένο δήμαρχο, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή την απόλυτη πλειοψηφία μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Το είχαμε πει πολλές φορές και προεκλογικά, ότι κακώς είχε έρθει και είχε ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τον Κλισθένη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο των Δημάρχων όσο και των Περιφερειαρχών, είχαν εκφράσει εξ αρχής τη διαφωνία τους με τις αλλαγές, διότι γνώριζαν εκ των έσω ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών.
στις περιπτώσεις που δεν είχε αυξημένη πλειοψηφία η πρώτη παράταξη. Αυτό, αν θέλετε, χρησιμοποιήθηκε ο Κλισθένης προεκλογικά σε επίπεδο, αν θέλετε, μιας ωραίας προεκλογικής περίοδου, ότι είμαστε εδώ για να συνενέσουμε, να υπάρξουν συνεργασίες την επόμενη μέρα και ούτω καθεξής. Και τότε πολλοί ήμασταν συγκρατημένοι με την έννοια ότι βλέπαμε ότι σε πολλούς δήμους, όχι κατά ανάγκη στην Ήπειρο, απαναλλαδικά. Υπήρχαν παρατάξεις που δημιουργούνταν εν μία ανοιχτή ακριβώς βλέποντας ότι την επόμενη μέρα μπορούν να μπουν σε θέση. Ναι, και να υπάρξει μία συνδιαλλαγή σε επίπεδο αξιωμάτων. Το οποίο, αν θέλετε, δεν έχει πνεύμα προγραμματικής συνεννόησης και συμφωνίας, αλλά ήταν σε επίπεδο καθαρά συναλλαγής. Παζάρι. Κυριολεκτικά. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να το αλλάξει, αν θέλετε, όλο αυτό, να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα των εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν οι αλλαγές είναι προς το καλό ή προς το κακό, διότι δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά ο Κλισθένης. Από τη στιγμή που θα αλλάξει και το σύστημα εκλογής των επόμενων θητειών, που θα επανέλθει το πλειοψηφικό, ήταν λογικό να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Υπάρχει ένα θέμα αναντιστοιχίας του τι έχει ψηφίσει ο Δημότης, τι έχει εκλεγεί και τι θα εφαρμοστεί. Είναι πασιφανές αυτό, νομίζω, διότι τα δημοτικά συμβούλια με τις αλλαγές που έρχονται μειώνεται ουσιαστικά ο ρόλος τους και είναι ένα σοβαρό ζήτημα εκπροσώπησης και νομιμοποίησης της κάθε δημοτικής αρχής. Απ' την άλλη όμως, καλός ή κακός, λύνεται το ζήτημα της κυβερνησιμότητας. Δηλαδή, η παράταξη του Δημάρχου, το ζήτημα είναι εδώ ότι πολλές φορές δεν είναι πλειοψηφός η παράταξη του Δημάρχου, έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι. Θα έχει την πλειοψηφία σε όλα τα όργανα, Οικονομική Επιτροπή, νομικά πρόσωπα, επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ πριν οι περισσότερες από αυτές θα στελεχωνόταν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και λύνεται και το μεγαλύτερο ζήτημα που υπήρχε με τον Κλισθένη, της ψήφισης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Διότι όταν ρωτούσαμε όλοι αν θα υπάρχει μια απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή και πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταψηφιστεί αυτό, τι γίνεται. Δεν υπήρχε διέξοδο. Εδώ υπάρχει δικλίδα ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιπρόταση. Αν δεν υπάρχει αντιπρόταση, ισχύει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής που εισηγείται. Σίγουρα είναι ζητήματα πολλά τα οποία θα τα βρίσκαμε μπροστά μας, είναι ακριβώς η αλήθεια, κυρία Αγγέλη. Και σε μεγάλους δήμους, σίγουρα, με πολύ μεγαλύτερη ένταση, αλλά ακόμη και σε μικρούς δήμους, όπου εκεί ούτως ή άλλως πάντα ήταν οριακές, αν θέλετε, οι πλειοψηφίες. Εκεί ίσως είναι και χειρότερα, διότι υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις, προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. Έχουν δημιουργηθεί λόγω εκλογών τεταμένο κλίμα. Οπότε οι συνεργασίες στους μικρούς δήμους φαινόταν αδύνατες. Πολύ πιο πιθανή μπορεί να ήταν μια συνεργασία, για παράδειγμα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή στο Δήμο Ιωαννιτών. Λέω του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί ο Δήμαρχος εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχεδόν 10% αν το διανοούμαστε την πρώτη Κυριακή. Άρα χρειαζόταν 4 παρατάξεις για να διοικηθεί ο Δήμος. Οπότε όλο αυτό κάπως έπρεπε να λυθεί. Δεν θεωρώ ότι λύνεται σωστά, αλλά υπάρχει μία λύση. Φαντάζομαι αυτό θα είναι σε εξέλιξη. Θα βλέπουν και τόσο τα δημοτικά συμβούλια, ο Δήμαρχος, πώς λειτουργεί σε επίπεδο του κάθε Δήμου, και θα το παρακολουθεί, φαντάζομαι, και ο αρμόδιος υπουργός ή γενικός γραμματέας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ερχόμαστε να επιλύσουμε ζητήματα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων, όταν υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα, και τα έχετε ζήσει και ως αντιδήμαρχος, πολλά ζητήματα στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Δήμων και των περιφερειών, αν θέλετε, στα οποία δεν ήρθε να δώσει απαντήσεις ο Κλισθένης. Ο Κλισθένης ήρθε ως επιτοπλίστων να θέσει απλά ως εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική. Και από εκεί και πέρα, λύσεις σε σημαντικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν δόθηκαν, θα έλεγε κανείς. Όχι, όχι. Είναι, όπως το λέτε, ζητήματα πόρων, πρώτον. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία του Δήμου, είτε αυτό λέγεται σύστημα προμηθειών ή σύστημα συμβασιοποίησης έργων, είτε σύστημα αντιμετώπισης
πολύ καθημερινών προβλημάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε ένας δρόμος, μία ηλεκτροφωτισμός, απορρίμματα, τα οποία τα αντιμετωπίζει και ο Δημότης και η διοικητική λειτουργία του Δήμου σε καθημερινή βάση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή να φανούν αποτελεσματικοί άμεσα, δεν τα έλυνε. Ίσα-ίσα αυξανόταν η γραφειοκρατία. Αυτά δεν λύθηκαν ούτε με τον Κλισθένη, δεν βλέπω ούτε τώρα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής να λύνονται. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει η νέα κυβέρνηση σίγουρα. Νομίζω τα απορρίμματα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, αφήνει ένα περιθώριο, δηλαδή αυτό που το πνεύμα που είχε ο Κλισθένης για τη συνεργασία, αφήνει περιθώριο συμπράξεων. Το θέμα είναι ότι πλέον οι συμπράξεις θα πρέπει να έχουν μία πολιτική οριμότητα και να φανεί ότι όντως βασίζονται σε ένα προγραμματικό πλαίσιο. Δεν ήταν δηλαδή αντικείμενο ενός παζαριού για να μπορέσει να διοικηθεί ο Δήμος. Σίγουρα. Είναι ζητήματα εξάλλου με και αν θέλετε, ξέχασα, συγγνώμη να αναφέρω, ότι αυτό επίσης που έτσι μου δημιούργησε εντύπωση είναι η μεταφορά του έμφυα στους Δήμους. Βέβαια, εκεί τίθεται ένα θέμα. Είδατε συνταγματικό. Γιατί λέγεται, ή τουλάχιστον είχε υποθεί και κατά τη διάρκεια, αν δεν κάνω λάθος, της προεκλογικής περίοδου, όταν είχε υπάρξει ως δέσμευση από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τίθεται θέμα συνταγματικότητας για τη μεταφορά, τη μεταφορά του ένφια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επειδή αφορά προφανώς τέλος εισφορά, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, σε ακίνητα, υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν μετονομαστεί αυτό και χαρακτηριστεί κάπως αλλιώς, όχι ως έμφυα, μπορεί ίσως να γίνει. Με αυτό ουσιαστικά τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, να μεταφέρει ένα πόρο, ένα έσοδο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει καλώς, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε μήπως απλά η Δήμη είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός. Το θετικό βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ότι θα έρχεται ο Δημότης να, αν λειτουργήσει σε επίπεδο ανταποδοτικό, να ζητάει από τη στιγμή που πληρώνει το Δήμο, να ζητάει και αυτό που το αναλογεί, είτε είναι πεζοδρόμιο, είτε είναι καθαριότητα. Βέβαια. Είναι ζητήματα και αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο στο θέμα το αν είναι εισπρακτικός μηχανισμός, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα το Δήμο Ιωαννιτών και τις οφειλές που υπάρχουν στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννιτών και η αδυναμία που υπάρχει πολλές φορές αυτές οι οπαλές, οι οφειλές να εισπραχθούν. Όχι τώρα να προσπαθήσει ο Δήμος να εισπράξει ενδεχομένως και τον ένφια. Έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι ένα ολόκληρο κράτος έχει αδυναμία στο να εισπράξει από τους φορολογούμενους όλα αυτά τα χρήματα. Όχι ένας Δήμος που σίγουρα δεν έχει τους μηχανισμούς. Τους μηχανισμούς αυτούς. Σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, κυρία Αγγέλη, είναι αλήθεια, έτσι, επειδή μιλάμε για απλή αναλογική. Σίγουρα η κυβέρνηση θέλησε να εφαρμόσει την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έτοιμη και η ίδια ενδεχομένως και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής να εφαρμοστεί η απλή αναλογική. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διάθεση, ποια είναι η δική σας εικόνα και αίσθηση. Πάντως, το κίνημα αλλαγής έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι θα ταχθεί υπέρ αυτής της αλλαγής που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την απλή αναλογική και τον εκλογικό νόμο. Δεν την είχε ψηφίσει και όταν είχε έρθει στη Βουλή. Γι' αυτό άλλωστε δεν εφαρμόστηκε από αυτές τις εκλογές και θα εφαρμοστεί από τις επόμενες, αν εφαρμοστεί. Διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία, έχω την αίσθηση, και η κυβέρνηση στην απλή αναλογική. Και θα είναι και από τα πρώτα νομοσχέδια, αν δεν κάνω λάθος, που θα έρθει προς αλλαγή. Το θέμα είναι αν θα επανέλθουμε στο προηγούμενο μοντέλο ή όχι. Γιατί το κίνημα αλλαγής δεν θεωρεί ότι πρέπει να επανέλθουμε στο προηγούμενο μοντέλο, αλλά πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα με τις συν 50 έδρες, πώς θα αλλάξει αυτό, πώς θα γίνει πιο αντιπροσωπευτικό και να εξεταστεί επίσης και το πιθανό σπάσιμο πολλών περιφερειών. Δηλαδή, να μην, όπως έγινε με τη Β' Αθηνών, να συμβεί και σε άλλες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη, ίσως και σε μεγάλους δήμους, να υπάρχει δηλαδή μια καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Οπότε, μένει να δούμε πώς θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο και να φανεί και η στάση που θα έχει και το κίνημα αλλαγής και τα υπόλοιπα κόμματα. Το σίγουρο είναι ότι θα κατατεθεί και μάλλον θα έχει και
θα είναι προς την αλλαγή κατεύθυνσης. Σίγουρα, γιατί δεν ξέρω τι θα γινόταν ειλικρινά, αν δηλαδή επαληθευόταν, θέλετε, απειλή όπως χαρακτηρίστηκε, θέλετε όμως εκβιασμός όπως χαρακτηρίστηκε, αν δεν είχαμε αυτοδύναμη κυβέρνηση στις εκλογές της 7ης Ιουλίου και πηγαίναμε σε εκλογές το 15 Αύγουστο, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα ή αν θα πηγαίναμε σε μια εκλογική αναμέτρηση σε επίπεδο εθνικών εκλογών με την απλή αναλογική, εκεί τι θα είχαμε μετά. Γι' αυτό και είπα νωρίτερα ότι δεν ξέρω κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ήταν έτοιμος και διατεθειμένος με την απλή αναλογική να συνεργαστεί. Γιατί βάζει σίγουρα προμετωπίδα την ανάγκη συνεργασιών, αλλά το θέμα είναι να θέλεις και ο ίδιος να κάνεις αυτές τις συνεργασίες. Έτσι είναι, κυρία Σταύρου, και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Ότι νομίζω ότι μπορεί να ήταν στην αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης να φανεί, ας πούμε, το αριστερό του πρόσημο σε τέτοια θεσμικά ζητήματα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και σε πρακτικό επίπεδο πού οδηγούν αυτά. Γιατί τόσο στους Δήμους όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή οδηγούν σε μία κατάσταση ακυβερνησίας. Σε μία κατάσταση στην οποία υπάρχει κίνδυνος διακυβέρνησης, διοίκησης, είτε στο Δήμο είτε στη χώρα. Και όταν αυτή η χώρα είναι σε κρίση ακόμα. Δηλαδή δεν έχεις την πολυτέλεια, τα έχεις όλα λυγμένα, έχεις μια φοβερή οικονομική άνθηση και λες ας δοκιμάσω και σε ένα πολιτικό σύστημα να υπάρξουν ευρείες συνενέσεις, συνεργασίες και ούτω καθεξής. Είσαι αυτή τη στιγμή ακόμα υποκαθεστώς επιτήρησης εισαγωγικά. Οπότε όλα αυτά νομίζω πρέπει να τα δεις σε ένα δεύτερο χρόνο. Να τρέξει η κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί, να μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά το κράτος σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σε επίπεδο δημοσίων οργανισμών, έτσι, να στεφτεί η γραφειοκρατία πάνω απ' όλα και μετά βλέπεις και αυτό. Αν οδηγήσει σε μία κακή διοίκηση ή κακή κυβέρνηση με θεσμικές αλλαγές σε ένα ήδη καταρακωμένο κράτος, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να έχει πολλαπλές ζημιές. Να γυρίσει μπούμερανγκ όλη η κατάσταση. Σίγουρα πάντως από πλευράς του κινήματος αλλαγής, έτσι επειδή ήδη βρισκόμαστε στην 22η μέρα διακυβέρνησης από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Γεννηματά έχει δεσμευτεί για μια αντιπολίτευση επικοδομητική καθαρά. Σίγουρα υπάρχει κριτική σε επιμέρους ζητήματα, όπως και για το επιτελικό κράτος ενδεχομένως, σε αρκετά ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να κάνεις μια στήρα αντιπολίτευση μόνο και μόνο για να αντιπολιτευτείς, αλλά να στηρίζεις εκεί που θα πρέπει να στηρίξεις και σίγουρα να αντιπολιτευτείς εκεί που πρέπει να αντιπολιτευτείς. Ναι, η κριτική ουσιαστικά που έχει ασκηθεί μέχρι στιγμής ήταν για το κυβερνητικό σχήμα, στο οποίο ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει προεκλογικά ότι θα είναι ένα μικρό και ευέλικτο, αλλά όπως όλοι οι πρωθυπουργοί δεν τήρησε αυτή την υπόσχεση. Το δεύτερο ήταν η επιλογή των γενικών γραμματέων, που ανεξάρτητα αν ο καθένας μεμονωμένα μπορεί να είναι ικανός, λιγότερο ικανός, αυτό θα φανεί στην πορεία. Η επιλογή, αυτό που είχε υποθεί και από την ίδια τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και αυτό που του ασκούμε κριτική, είναι ότι δεν έγινε με όρους αξιοκρατίας και μέσω ΑΣΕΠ, που κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τους διορισμούς αυτούς. Αυτό δεν ξέρω αν θα το ακολουθήσει ο κύριος Μητσοτάκης και στις υπόλοιπες θέσεις, διοικητές, ΥΠΕ, νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να φύγουμε από αυτό αυτή τη μορφή κράτους. Έτσι, ναι. Αυτή ήταν ακριβώς η κριτική. Στο άσυλο, που είναι, από ό,τι φαίνεται θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα έρθουν, ήταν ξεκάθαρη. Αν επανέλθουμε στο προηγούμενο νόμο, στον νόμο Διαμαντοπούλου, ο οποίος για όσους θυμούνται είχε ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε έτσι. Διότι το άσυλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια δεν είναι άσυλο ιδεών, δεν είναι παραγωγής ιδεών, ούτε πρόθεση ιδεών, είναι άσυλο ανομίας, ξεκάθαρα. Επειδή έτσι θα επικαλεστώ κυρίως μία δήλωση που ήρθε λίγο νωρίτερα του κυρίου Μαλέλη, που λέει ότι δεν μπορεί το κίνημα αλλαγής να ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα του ασύλου. Πώς θα το σχολιάζετε εσείς αυτό, κύριε Αγγέλη, και τελικά κάνει κακό στο κίνημα αλλαγής να ταυτίζεται σε κάποια πράγματα με την κυβέρνηση? Και σας ρωτώ, γιατί
προκύπτει και εκ του αποτελέσματος των εθνικών εκλογών, ότι ίσως αυτή η άποψη που είχε εκφράσει και η θέση που είχε εκφράσει η κυρία Γεννηματά, ότι θα δώσουμε ψήφο ανοχής, τελικά δεν ξέρω πώς αν λειτουργήσε υπέρ ή κατά τελικά του κινήματος αλλαγής με βάση πάντα τις προθέσεις για την επόμενη μέρα, με αντίκτυπο πάντα και στους ίδιους τους ψηφοφόρους του. Ναι, κατάλαβα τι λέτε και νομίζω ότι αυτή η φράση της φόβης Γεννηματά, την οποία είχε πει εν τη ρήμη του λόγου της, διευκρίνιζε ότι αν χρειαστεί θα γίνει αυτό. Για να μην καταρρεύσει η χώρα. Ακριβώς. Αν χρειαστεί, έγινε σημαία ότι θα δώσει ψήφο ανοχής. Δεν υπάρχει ψήφο ανοχής καταρχάς. Δεν το προβλέπεται από το Σύνταγμα ψήφος ανοχής. Έτσι χαρακτηρίζεται συγκεκριμένη, τέλος πάντων, συνένεση, ας το πω έτσι εισαγωγικά. Ίσως, τέλος πάντων, και επικοινωνιακά δημιούργησε ένα θολό τοπίο. Mm-hmm. Θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι το ποσοστό δείχνει ότι δεν ήταν ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Σε συνδυασμό και με το timing της αποχώρησης του κυρίου Βενιζέλου. Ακριβώς. Έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν αυτή τη στιγμή είσαι τρίτο κόμμα, είσαι στην αντιπολίτευση, νομίζω ότι αυτό που έδειξαν οι πολίτες είναι ότι έχουν ανάγκη από ρεαλισμό. Δεν θέλουν πια άλλη κοροϊδία. Δεν θέλουν ψεύτικες ελπίδες. Θέλουν να τους λες τα πράγματα ως έχουν. Δεν υπάρχει αριστερό-δεξιό με την παραδοσιακή έννοια όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Έχουν ανάγκη αλήθειας. Αυτή τη στιγμή το άσυλο είναι ένα πρόβλημα. Εάν δεν το βλέπουμε αυτό, θέλω ότι φλούμε. Το κοινάλ δεν έρχεται να επιβεβαιώσει κάποια άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται και λέει ότι εγώ είχα ψηφίσει στην κυβέρνησή μου την κατάργηση με συγκεκριμένο τρόπο του ασύλου. Mm-hmm. Προκειμένου να μην υπάρχει κατάσταση ποινικών αδικημάτων εντός των κάμψων. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να επαναφέρει αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να πει δεν το ψηφίζει επειδή το φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είσαι και ανακόλουθος ουσιαστικά. Ακριβώς. Με ένα νόμο ο οποίος είχε, νομίζω, 230 ψήφους από τους 300 στη Βουλή. Μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και άλλα τέτοια ζητήματα θα έρθουν στην πορεία. Όπως βέβαια, απ' την άλλη, θα βρεθούμε αντιμέτωποι σε οποιαδήποτε τυχόν πρόβλεψη για κατάργηση κοινωνικών επιδομάτων, για κατάργηση νόμων που στήριζαν τους άπορους. Βεβαίως, αυτά θα μας βρουν αντίθετους. Πώς κρίνετε τις πρώτες ημέρες έτσι προσωπικά διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αγγέλη? Τι είναι αυτό που βλέπετε? Φάνηκε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει μία δουλειά, περιμένοντας ότι θα είναι πρωθυπουργός. Ότι είχε ένα επιτελείο έτοιμο, ότι είχε έτοιμο και το κυβερνητικό σχήμα και τις επιλογές του στα Υπουργεία. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, γιατί από το να χάνουμε 2 και 3 μήνες για να αποφασίσουμε ποιους θα έχουμε υπουργούς, ποιους υπουργούς, να εκδοθούν τα ΦΕΚ και να ξεκινήσει να τρέχει η κυβέρνηση, είναι πολύ καλύτερα έτσι όπως έγινε. Μακάρι για το καλό της χώρας να φανεί και σε πρακτικό επίπεδο αυτό. Φαίνεται ότι ο ίδιος θέλει το πρώτο διάστημα να ψηφίσει κάποια νομοσχέδια τα οποία ήταν σημαία του προεκλογικά και θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει και στη διαπραγμάτευση που θα κάνει με τους εταίρους για τα πλεονάσματα και το χρέος. Μέλη να το δούμε. Μάλιστα. Ως κίνημα αλλαγής, πώς πορεύεστε έτσι αυτές τις 22 μέρες μετά τις εκλογές, κυρία Αγγέλη, και κυρίως έχοντας απέναντί σας και έναν ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο. Αυτό που έγινε αυτές τις μέρες ήταν ένα πολιτικό συμβούλιο που εξέτασε την πορεία από τις εκλογές, ακριβώς το αποτέλεσμα. Ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ούτε πάρα πολύ καλό, αλλά ούτε και κακό προφανώς. Ήταν στα ποσοστά των ευρωεκλογών το ποσοστό που πήρε τις εθνικές εκλογές του κίνημα αλλαγής. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και η σύγκληση συνεδρίου το επόμενο διάστημα, οπότε θα φανούν και εκεί καλύτερα κάποια πράγματα. Θα υπάρχει και ένα πλαίσιο
πιο αυτόνομο όσον αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, πιο εμφανές πλέον στους πολίτες. Και μέλλει να δούμε. Μπορεί να υπάρξει κοινή πορεία ΣΥΡΙΖΑ, υπό προϋποθέσεις πάντα και κινήματος αλλαγής, κύριε Αγγέλη. Θα πρέπει να επανακαθορίσει ενδεχομένως το κίνημα αλλαγής κάποια ζητήματα. Το θέμα είναι όχι τι θα κάνει το κίνημα αλλαγής. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο τετραετίας, λόγω του γεγονότος ότι ήταν στην εξουσία, πότε ήταν ριζοσπαστική αριστερά, πότε σοσιαλδημοκρατία. Και επειδή του συνέφερνε αυτή η κατάσταση, μία πήγαινε προς τη μία κατεύθυνση, μία πήγαινε προς την άλλη. Το γεγονός ότι υπουργοποίησε μερικά στελέχη προερχόμενα από το παλιό ΠΑΣΟΚ ή ενέταξε στα ψηφοδέλτια του κάποια άλλα, δεν σημαίνει ότι έγινε προοδευτικό κόμμα. Οπότε, αν θέλετε, και οι δύο χώροι χρειάζεται να κάνουν αλλαγές στο εσωτερικό τους και να αποσαφηνίσουν προς τα που πάνε. Με το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία και φάνηκε νομίζω και από το τελευταία σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει πάρα πολλές τάσεις πλέον μέσα, έχει τους 53... Υπάρχει μια διάθεση όμως από πλευράς του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα να βάλει ένα τέλος, του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις τάσεις, είναι η αλήθεια. Κυρία Σταύρο, αυτό μένει να φανεί από τα συλλογικά του όργανα. Δεν αρκούν οι προθέσεις αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει εσείς να φανεί και το πραγματευταίο. Με τις τάσεις έχετε ξεμπερδέψει. Ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μένει να το ξεκαθαρίσουν. Πού θέλουν να πάνε και τι θέλουν να κάνουν. Και όλα αυτά, σας το ξαναλέω, γίνεται σε επίπεδο διαλόγου και προγραμματικών θέσεων. Δεν γίνεται σε επίπεδο προσώπων. Αν δεν υπάρξει αυτή η κοινή σύμπλευση τελικά, σε αυτόν τον χώρο, επιπρογραμματικού λόγου, προγραμματικών θέσεων συγκεκριμένων, έτσι υπό των προϋποθέσεων που ενδεχομένως θα τεθούν και από τις δύο πλευρές. Μπορεί το κίνημα αλλαγής να ανακτήσει το παλιό του γόητρο, κύριε Αγγέλη? Αυτό είναι πολύ νωρίς να το συζητήσουμε. Τώρα πέρασαν, έχουμε 20 μέρες από τις εκλογές. Τώρα μιλάμε για τις επόμενες εκλογές. Μιλάμε για τις επόμενες. Η τετραετία είναι αρκετή ή όχι? Νομίζω ότι χρειάζονται ισχυρές αλλαγές για να έχει προοπτική ο χώρος. Μάλιστα. Προς ποια κατεύθυνση? Και σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο πολιτικών. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Σίγουρα θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι πώς θα πορεύεται και η κυβέρνηση. Ακριβώς. Και να σχολιάζουμε. Θα βλέπουμε και τα της αυτοδιοίκησης επίσης πώς θα πηγαίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον, άκρως ενδιαφέρον. Το γίγνεστε όλο. Το γίγνεστε όλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Σταύρο. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Καταληκτική, μάλλον όχι καταληκτική, γιατί πριν από λίγο δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Καθώς το μέχρι αργά το μεσημέρι δεν είχε δοθεί παράταση και έτσι ουσιαστικά είχε μπλοκάρει το σύστημα. Όπως τονίζουν οι λογιστές, τα προβλήματα στο σύστημα και κατά τη σημερινή ημέρα δεν επέτρεπαν την υποβολή δηλώσεων, καθιστώντας έτσι επιτακτική την παράταση, αρκεί βέβαια τις επόμενες ώρες και μέχρι την 30 Ιουλίου να το TaxisNet να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για το αν θα δοθεί ή όχι ολιγοήμερη παράταση στη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων τελούν φορολογούμενοι και λογιστές, καθώς σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Αν δεν δοθεί παράταση, τότε όσοι δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Σήμερα από το πρωί, μια και ήταν και η τελευταία ημέρα της προθεσμίας, το σύστημα είχε μπλοκάρει όχι μόνο για την υποβολή δηλώσεων, αλλά ακόμη και για πιο απλά ζητήματα όπως η εκτύπωση εκαθαριστικών, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Ιωαννίνων, Σπύρος Μπέκας. Όπως εξήγησε, ακόμη και για δύο ημέρες να δοθεί η παράταση επαρκεί ώστε να υποβληθούν οι εκκρεμείς δηλώσεις, με απαραίτητη προϋπόθεση όμως να λειτουργεί σωστά το TaxisNet. Τα συστήματα σήμερα ειδικά έχουν χτυπήσει κόκκινο. Το Taxis δεν δουλεύει σε τίποτα, δεν μπορεί να σταλεί καμία δήλωση ή που λειτουργεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία δουλειά. Είναι καθαριστικό να θέλουμε να τυπώσουμε δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί για να το πάρει ο φορολογούμενος. Δεν μπορούμε πλέον. Η καθυστέρηση είναι αρκετά μεγάλη, μας πετάει στο σύστημα. Λίγουν σήμερα δηλώσεις. Θα έπρεπε ήδη να είχαν ανακοινωθεί τουλάχιστον οι δύο μέρες παράτασης, το οποίο και αυτό πάλι δεν είναι σημαντικό μπροστά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε από τις 28 Μαρτίου και τα οποία τα έχουμε τονίσει στην ανακοίνωση που έχουμε εκδώσει ως Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων. Ελπίζουμε του χρόνου η νέα κυβέρνηση να είναι
εντάξει, να ανοίξει το σύστημα νωρίς, να είναι όλα περασμένα και καταχωρημένα μέσα στο σύστημα και να μπορούμε εμείς να λειτουργήσουμε. Και ο ΕΝΦΕ βέβαια να έχει κάνει την εκαθάριση του στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Mm-hmm. Όχι 10 μέρες πριν την τέλος της υποβολής του δηλαδή. Αν λειτουργεί το σύστημα, είναι. Mm-hmm. Πιστεύω και θεωρώ ότι είναι. Οι περισσότεροι συνάδελφοι που μου λένε είναι αυτές οι 2 μέρες θέλω. Αλλά αρκεί να λειτουργεί το σύστημα. Φανταστείτε ότι μέχρι σήμερα όλο το πρωί δεν μπορεί να έχουν σταλεί δηλώσεις. Mm-hmm. Είναι αδύνατο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στο πόσο τη εκατό των προλογουμένων περίπου βρισκόμαστε? Σε όλη την Ελλάδα ήταν περίπου 305.000 πριν το Σαββατοκύριακο. Υπολογίζω, χωρίς τα νέα δεδομένα, δεν έχω κάποια πληροφόρηση, αλλά υπολογίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο να έφυγαν οι μισές περίπου, να έχουν απομείνει περίπου στις 200.000. Στο μεταξύ, με τους εισηγητές των κομμάτων και με τον χαρακτήρα του καταπήγοντος, ξεκίνησε στην Επιτροπή Οικονομικών η επεξεργασία του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση του έμφυα και ρυθμίσει για οφειλές προς την εφορία. Η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών θα ολοκληρωθεί σήμερα στην Επιτροπή, ενώ αύριο θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Θα το δουν στα καθαριστικά τους, το ένθια τώρα πλέον ο κάθε φορολογούμενος. Ήδη ο νέος φορολογικός νόμος κατατέθηκε στη Βουλή, είναι προς ψήφιση. Αυτά που θα πούμε τώρα θα ισχύσουν από την ημερομηνία που θα υπογραφεί και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Αναφέρει σχετικά στο άρθρο 2 που... για τη μείωση του ένφια, όπου μέχρι 60.000 αντικειμενική αξία η έκπτωση θα είναι 30%, μέχρι τις 70.000 η έκπτωση θα είναι 27%, μέχρι τις 80.000 αντικειμενική αξία θα είναι 25% και από 80.000 ένα μέχρι 1 εκατομμύριο η έκπτωση θα είναι οριζόντια για όλους 20% και από 1 εκατομμύριο και πάνω 10% η έκπτωση. Αυτό βέβαια μπορώ να σας πω ότι δεν υπολογίζονται τα αγροτεμάχια μέσα στην αντικειμενική αξία. Θετικό είναι και αυτό, αλλά εντάξει, δεν έχουν πολύ μεγάλη αντικειμενική αξία τα αγροτεμάχια. Θα πρέπει να είναι σε κάποιους χώρους που έχουν αξία εμπορική. Αρκετές είναι οι βελτιώσεις που έρχονται για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, τις οποίες και αναμένουν οι φορολογούμενοι. Που αλλάζουν κάποια πράγματα εκεί πέρα. Τα νομικά πρόσωπα πλέον από 24 ή 36, ανάλογα με το φόρο, μπαίνουν και αυτά στις 120 δόσεις, μέχρι 1 εκατομμύριο οι οφειλές. Η μείωση ελάχιστης δόσης είναι από τα 30 στα 20 και αυτό αφορά για πολύ μικρές οφειλές, μέχρι 3.200. Υπάρχει μια σημαντική το οποίο αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες και στην ψήφιση και στην διευκρινιστική που πρόκειται να το δούμε, είναι ότι χορηγείται ισόπωση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκ προθέσμου καταβολής εφόσον και κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί από τον οφειλέτη το διπλάσιο. Mm-hmm. Όλο αυτό βέβαια θα το δούμε και πώς θα φανεί συστημικά. Είναι όντως καλό κάποιος που όταν μπορεί να έχει χρήματα να μπορεί να δώσει μια, δύο ή τρεις δόσεις επιπλέον και να μειωθούν στο ανάλογο και οι τόκοι. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι που και αυτό θα το καταλάβει ο κόσμος στις νέες ρυθμίσεις που πρόκειται να βγουν εφόσον ψηφιστεί ο νόμος, είναι η... Από το 5% πηγαίνει στο 3% η επιβάρυνση των αριθμισμένων οφειλών στους τόκους που έχουν, με τον τόκο που, που βγαίνουν στις δόσεις. Αυτό ήδη όσοι έχουν ενταχθεί μπορούν με το νέο νόμο να υποβάλουν ξανά τη ρύθμισή τους και να ευεργετηθούν βεβαίως στο 2% αυτού, που θα είναι αρκετά σημαντικό και ειδικά για αυτούς οι οποίοι έχουν παλιές οφειλές και οι τόκοι είναι αρκετά μεγάλοι. Σίγουρα έρχονται να δώσουν ανάσα αυτού του είδους οι ρυθμίσεις. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αναμονή από τον κόσμο σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις? Τώρα υπάρχει αναμονή, γιατί περιμένουμε όλοι το φορολογικό νομοσχέδιο το καινούργιο. Γιατί όντως οι προσωπικές εταιρείες, κάθε μορφής εταιρεία, νομικό πρόσωπο περιμένει τις 120 δόσεις. Τα φυσικά πρόσωπα περιμένουν τη μείωση από το 5 στο 3%. Όλα αυτά είμαστε στάσεις αναμονής και περιμένουμε. Φαντάζομαι ότι μετά το 15 Αύγουστο που θα ψηφιστεί θα έχουμε μπροστά μας τα αποτελέσματα. Τέλος να σημειωθεί πως μόνο κατόπιν ραντεβού προσέρχονται από σήμερα στην εφορία όσοι θέλουν να κλείσουν τις ανοιχτές υποθέσεις τους με τα ελεγκτικά κέντρα, τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων. Αφορά τους ελεγκτές. Mm-hmm. Όσοι φορολογούμενοι έχουν φορολογικούς ελέγχους, θα πρέπει για τον ελεγκτή τους να πηγαίνουν μόνο με ραντεβού. Θα περνάνε από τη γραμματεία ή τηλεφωνικά ή περνώντας την γραμματεία θα κλείνουν το ραντεβού τους ή θα δίνεται ένα καρτελάκι, το οποίο αυτό καρτελάκι πηγαίνοντας στον επόπτη, στον ελεγκτή, θα πρέπει
να το καταχωρήσει το σύστημα και να μετράει ο χρόνος που θα εξυπηρετεί τον φορολογούμενο. Αυτός που θα πηγαίνει εκεί πέρα θα είναι νόμιμο, ή ο ίδιος ο φορολογούμενος ή νόμιμο εκπροσωπούμενος, είτε δικηγόρος με πλειοξούσιο, είτε λογιστής ή κάποιος που θα είναι εξουδετημένος για την υπόθεση. Εθνικής σημασίας είναι η ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομείων στην χώρα μας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε κατά την συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Seaplanes, ο Άδενος Γεωργιάδης, ο νέος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η ανάπτυξη και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στη χώρα μας, ζήτημα που έχει μείνει για μία πενταετία στις καλέντες. Η πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην ολοκλήρωση όλων των εκκρεμωτήτων σχετικά με την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου των υδατοδρομείων στη χώρα μας αναδείχθηκε από τη συνάντηση που είχαν χθες εκπρόσωποι της εταιρείας Hellenic Seaplanes και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, τέθηκαν επιτάπητος όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον τομέα δραστηριότητας υδροπλάνων και συζητήθηκε πώς μπορεί αυτό το νέο μέσο να συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ανάπτυξη και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή υποστήριξη στα υδροπλάνα, η οποία έχει καθυστερήσει 5 χρόνια τώρα, πηγαίνοντας από σιρτάρι σε σιρτάρι. Βέβαια, δεν υπήρχε και το νομικό καθεστώς, κάτι που πλέον έχει λυθεί. Και πραγματικά η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, μετά την χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Hellenic Seaplanes που έφερνε και τα αεροπλάνα στη λίμνη των Ιωαννίων τα προηγούμενα χρόνια, κυρίου Χαραλάμπους, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κυρίου Γεωργιάδη, είναι σίγουρο ότι τους επόμενους μήνες θα προωθήσει άμεσα συνεργασία με την Περιφέρεια Επίρου, το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Φαγότητας και το Δήμο Ιωαννιτών, την δημιουργία του νέου υδατοδρομίου στη λίμνη Ιωαννίνων, διότι όπως γνωρίζετε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε υδατοδρομίο στην πόλη. Για να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο η σύνδεση της περιοχής μας με την Κέρκυρα, την Αλβανία, την Ιταλία και ίσως και κάποιες άλλες περιοχές. Να επιθυμίσουμε πως το 2004 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα λειτουργίας υδροπλάνων στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου. Με κύρια βάση την Κέρκυρα, τα υδροπλάνα για 4 χρόνια, από το 2004 έως το 2008, πραγματοποιούσαν πτήσεις προς τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πάτρα, τη λίμνη των Ιωαννίνων και το Πρίτζιζι της Ιταλίας. Όλα αυτά τα χρόνια δόθηκαν σαφή και ασφαλή δείγματα γραφής της εξοπιστίας των υδροπλάνων, καθώς δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα ούτε αυτές τις πτήσεις τους που ξεπέρασαν τις 15.000 και μεταφέροντας περισσότερους από 180.000 επιβάτες, ούτε από την λειτουργία τους. Τα υδροπλάνα έχουν δοκιμαστεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες και είναι αποδεδειγμένο πως μπορούν να αποτελέσουν για τη χώρα μας μια αξιόπιστη λύση ως μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή. Ειδικότερα, αυτά χαρακτηρίζονται για την ασφάλεια, την ευελιξία και μεγιστοποιούν την πολυθρηστικότητά τους, καθώς δύναται να εκτελέσουν διάφορα είδη πτήσεων όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις, έκτακτες επιβατικές λεγόμενες charter, περιηγητικές sightseeing, φορτίου, δηλαδή μπορούν να μεταφέρουν φάρμακα, τρόφιμα, διάφορα δέματα, μπορούν να προσφέρουν νοσοκομιακές υπηρεσίες, μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην έρευνα και στη διάσωση, καθώς και στην πυρόσβεση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κύριος Νικόλας Χαραλάμπους, ενημέρωσε τον Υπουργό αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των υδροπλάνων, τη μέχρι σήμερα πορεία και παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξη της Hellenic Seaplanes, η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων και χώριων επενδυτών, προκειμένου αυτή τη φορά η προσπάθεια να τελεσφορήσει και τα υδροπλάνα να καθιερωθούν στη χώρα μας. Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι πρόκειται για επενδύσεις που λόγω του στρατηγικού τους χαρακτήρα θα δημιουργήσουν ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για την αξιοποίηση απομονωμένων περιοχών και αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα και κίνητρα υλοποίησης τουριστικών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή των υδατοδρομίων. Για μας είναι αποδειγμένο αυτό. Είναι ένα ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο και συνεπάγει αρμονικά με πλοία, ιδιωτικά σκάφη, αρμιευτικά και άλλα. Μπορούμε να συνδεθούμε με νησιωτικούς χώρους στους οποίους ένα αεροπλάνο δεν μπορεί να κατέβει, μπορεί να εξυπηρετήσει το κομμάτι της κουραζιέρας, δηλαδή μπορούμε από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας ή το λιμάνι της Κέρκυρας κάποιοι τουρίστες να επιβάζονται σε αυτά και αναλόγως να κάνουμε μονοήμερες ή και περισσότερες μέρες διακοπών στον προορισμό στο οποίο πάνε. Δεν είναι ανταγωνιστικό ούτε προς άλλο μέσο, διότι μιλάμε για αεροσκάφη τα οποία μπορούν να επιβάσουν έως 19 άτομα.
Άρα δεν αποτελούν κίνδυνο στο να πάρουν τη δουλειά κάποιου άλλου μέσου. Ωραία. Είναι αεροσκάφη 19 θέσεων, τα οποία πραγματικά μπορούν να συνδέσουν πολλές περιοχές οι οποίες δεν έχουν άλλο τρόπο προσέγγισης. Τα υδροπλάνα μπορούν να δώσουν όθηση όχι μόνο στα νησιά, αλλά και να συνδέσουν την υπηρετική χώρα με δύσκολους συγκοινωνιακά προορισμούς. Για παράδειγμα, η δημιουργία υδατοδρομίου στη λίμνη των Ιωαννίνων μπορεί να επιτύχει τη σύνδεση της πόλης μας με την Κέρκυρα, την Αλβανία αλλά και την Ιταλία, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων, ανοίγοντας και νέες αγορές. Δεδομένου μάλιστα ότι στο παρελθόν υπήρχε επιστοποιημένο υδατοδρόμιο, θεωρούν ότι μπορεί να επισπευστεί η διαδικασία για τη λίμνη Παμβότιδα και με δεδομένη την πολιτική βούληση να αποκτήσει η πόλη μας επιτέλους υδατοδρόμιο. Ναι, ακριβώς, διότι υπήρχε πιστοποιημένο υδατοδρόμιο στη λίμνη Παμβότιδα και όπως προείπαμε έκανε την τακτική αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κέρκυρα. Τα τοπογραφικά υπάρχουν, θεωρώ, διότι πριν από λίγους μήνες είχαμε φιλοξενήσει και το πρώτο ιδιωτικό υδροπλάνο, τα οποία είναι πολλά στην Ελλάδα και τα οποία θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή μας. Θεωρώ ότι όλη η διαδικασία θα είναι πλέον πολύ πιο εύκολη και σίγουρα θα προσθέσει μια επιπλέον τουριστική, ας πούμε, δυνατότητα επιλογής άφηξης στην περιοχή μας. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να καταδεθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών προς την συγκεκριμένη εταιρεία, τα ελληνικά υδατοδρόμια. Είναι ειδικευμένοι στο κομμάτι αυτό, θα έρθουν να κάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τις αδειοδοτήσεις και συνέχεια ο συγκεκριμένος φάκελος θα κατατεθεί στο Υπουργείο προς έκριση. Αλλά θεωρώ επειδή η πόλη μας είχε υδατοδρόμιο, πραγματικά δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Και θα έχουμε ένα νέο υδατοδρόμιο στο οποίο θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε και τακτικές πτήσεις, αλλά και πτήσεις charter μεγάλων και μικρών αεροσκαφών. Περιφερειακή Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα λειτουργήσει σε 4 πόλεις εκτός από την Αθήνα και μία από αυτές θα είναι τα Γιάννενα. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, το οποίο κατατέθηκε την 5η στην Βουλή, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μία από τις 4 πόλεις όπου θα λειτουργήσει Περιφερειακή Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είναι η πόλη των Ιωαννίνων, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη 5η στη Βουλή για το επιτελικό κράτος. Βάσει του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, προβλέπεται η σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία μέσα την Αθήνα θα έχει 4 περιφερειακές υπηρεσίες που θα λειτουργούν αντίστοιχα σε Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Τρίπολη. Η νέα αρχή θα έχει πολλές σημαντικές ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς σε αυτή μετά την ψήφιση του νόμου θα υπαχθούν η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, καθώς και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών. Η αρχή ορίζεται ως η αρμόδια ελληνική υπηρεσία συντονισμού καταπολέμησης της απάτης σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, γνωστή ως Όλαφ. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα έχει αρμοδιότητα ελέγχου στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεών τους και των υποπτευομένων από αυτούς νομικά πρόσωπα, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμεσα το δημόσιο. Επίσης, η αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής θα επεκτείνεται και στους ιδιωτικούς φορείς που συνάπτουν συμβάσεις και συναλλάσσονται με το δημόσιο. Βάσει του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος, συγκεντρώνονται όλες οι διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών. Για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης δημιουργούνται νέοι θεσμοί και τίθενται νέοι κανόνες για τη λειτουργία του κράτους. Ειδικότερα και εκτός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επέρχεται μείωση των θέσεων γενικών γραμματέων από 93 σε 58 με εξοικονόμηση 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης διατηρούνται οι γενικοί διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ σε ό,τι αφορά τις ειδικές γραμματείες ΔΟΕ, ΣΕΠΕ και επιθεωρητών περιβάλλοντος, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα και την ευθύνη αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής. Μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αλλάζει ολόκληρο το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα είναι πλέον ένα συλλογικό όργανο που θα νομιμοποιεί λιμένες αποφάσεις, αλλά θα συνέρχεται τακτικά και θα παράγει ένα συνεκτικό επιχειρησιακό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο θα υλοποιούν τα αρμόδια Υπουργεία. Η πορεία του κυβερνητικού έργου θα παρακολουθείται από κεντρική δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα διηγητικά συστήματα. Αυτό θα γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα Μαζί, ώστε αφενός να κατεπολεμώνται τα προβλήματα που προκαλούν οι
πολλαπλές συναρμοδιότητες και αφετέρου να αντιμετωπίζονται άμεσα και ριζικά οι καθυστερήσεις στις κυβερνητικές δράσεις. Επίσης, προβλέπονται επιτροπές εργασίας κάτω από το επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες θα προετοιμάσουν τα θέματα της ατζέντας. Αντιμετωπίζεται η κακονομία και η πολυνομία σε δύο επίπεδα. Άμεσα με ένα γενναίο πρόγραμμα απλοποίησης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και για τη μελλοντική νομοθεσία, με την εισαγωγή ενός πλέγματος κανόνων καλής νομοθέτησης που θα ελέγχουν την μέχρι τώρα ανεξέλεγκτη παραγωγή νόμων. Καταπολεμάται η κομματικοποίηση στο δημόσιο, καθιερώνεται υπηρεσιακός γενικός γραμματέας σε κάθε υπουργείο. Αυτός θα επιλέγεται αποκλειστικά με διαδικασία ΣΑΣΕΠ χωρίς καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας. Θα προέρχεται από τα στελέχη του δημόσιου τομέα και θα διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και το προσωπικό του Υπουργείου, ενώ θα έχει και τον συντονισμό των δημοσίων πολιτικών. Υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος θα απαγορεύεται να έχει αποσπαστεί σε κόμμα ή να έχει διατελέσει κομματικός γενικός γραμματέας 5 χρόνια πριν την αίτηση. Περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία. Πλέον όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται όχι από τον Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα, αλλά από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ώστε πλέον να απαιτούνται πολύ λιγότερες υπογραφές και χρόνους διεκπαιρέωσης. Επίσης, εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες αμεροληψίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, υπουργούς, υφυπουργούς, γραμματείς και διοικητές ΔΕΚΟ, με κολλήματα και ασυμβίβαστα που αφορούν όχι μόνο την περίοδο που κάποιος υπηρετεί σε δημόσια θέση, αλλά και μετά την αποχώρησή του. Με την εθνική μας ομάδα να κατακτά 15 μετάλλια, ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση του βάθρου, ανάμεσα στις 21 συμμετέχουσες χώρες, έπεσε την Κυριακή αυλαία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Θαλασσίου Σκι, που διεξήχθη για 4 ημέρες στο κανάλι της Αμφιθέας. Μια διοργάνωση με απόλυτη επιτυχία, τόσο σε επίπεδο οργανωτικό, αλλά και σε επίπεδο υποδομών, οι οποίες έχουν καταστήσει το κανάλι της Αμφιθέας ως από τις καλύτερες υποδομές στην Ευρώπη. Με 15 συνολικά μετάλλια για την ελληνική ομάδα και την απόλυτη ικανοποίηση των φιλοξενούμενων αθλητών και κριτών από 21 χώρες της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Θαλασσίου Σκι 35+ 2019, που διοργάνωσε όμιλος Θαλασσίου Σκι Ιωαννίνο Παμπώτης με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας στο κανάλι της Αμφιθέας. Για 4 ημέρες, ο Στίβος στα νερά της Λίμνης Παμπώτητας φιλοξένησε τις προσπάθειες των αθλητών που εντυπωσίασαν με το σλάλομ, τις φιγούρες και το άλμα και πέτυχαν υψηλές επιδόσεις. Κατά την τελετή λήξη, το βράδυ της Κυριακής, τόσο επικεφαλής των κριτών όσο και οι αθλητές δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για την άψογη τεχνικά και οργανωτικά διοργάνωση, τις υποδομές που έχουν αναδείξει το κανάλι της Αμφιθέας, έναν από τους καλύτερους στίβους της Ευρώπης και φυσικά την φιλοξενία στα Γιάννενα. Really calm, really steady. A little bit on the back foot coming out of the left boys, but. Με επιτυχία και το δωδεκάρι του ο Ρίκος. 6 μπάλες και 12 μέτρα σχοινή για το Ρίκο. Low and then aggressive pull, taking the load on there. Just trying to get a view of this. So it's a bit later. Another good jump, neatish, but boat's picking him up well. Good positioning through into the ramp. Great jump off the top of the ramp. Κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής τελετής απονεμήθηκαν τα μετάλλια στο τρίαθλο, δηλαδή στους αθλητές που διακρίθηκαν με βάση τη βαθμολογία στα τρία αγωνίσματα, καθώς και στο ομαδικό, από τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και των παραγόντων της Ελληνικής και Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε ακόμη 3 μετάλλια, με την χρυσή Αγγελική Ανδρεοπούλου και την χάλκινη Σίλια Σταντίδη στην κατηγορία γυναικών 35+, το ασημένιο μετάλλιο της Αγγελικής Παπαδημητρίου στην κατηγορία 45+, αλλά και το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του βάθρου. Την πρώτη θέση κατέκτησαν οι αθλητές της Μεγάλης Βρετανίας και την τρίτη θέση οι αθλητές της Γερμανίας. Υπενθυμίζεται ότι κατά τους τελικούς που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, η ελληνική εθνική ομάδα κατέκτησε 11 μετάλλια. Συγκεκριμένα στο σλάλομ, στην κατηγορία των ανδρών 35+, ο Γιαννιώτης Τάσος Χατζής κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Σωτήρης Κύπριος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 55+ και ο Γιώργος Γαβρίλ το ασημένιο στην κατηγορία 65+. Στο σλάλομ γυναικών, στην κατηγορία 35+, η Αγγελική Ανδρεοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στις φιγούρες γυναικών 35+, η Αγγελική Ανδρεοπούλου επίσης ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, με την Σίλια Σταντίδη να κατακτά την τρίτη θέση. Η Αγγελική Παπαδημητρίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 45+. Στους άνδρες, ο Θήμιος Κουσαθανάς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 35+. Στο άλμα, στην δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν η Σίλια Σταντίδη και η Αγγελική Ανδρεοπούλου στην κατηγορία 35+, ενώ η Αγγελική Παπαδημητρίου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 45+.
Τη λαμπρή παράδοση στις διεθνείς επιτυχίες συνέχισε και φέτος η γενιώτικη κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για αθλητές κάτω των 23 ετών, μία από τις μεγαλύτερες φετινές διοργανώσεις του αθλήματος που διεξήχθη στην Σαρασότα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα Γιαννιωτόπουλα κατέκτησαν με τα πληρώματά τους 2 από τα 4 συνολικά μετάλλια που πήρε η χώρα μας, ανεβάζοντας ξανά στο βάθρο την πόλη τους αλλά και το άθλημα. Το Σάββατο, ο Θανάσης Παλαιοπάνος, ο οποίος έδωσε τη μάχη με την δίκοπο νέων ανδρών, παρέα με τον αθλητή από το Βόλο Γιάννη Καλανταρίδη, κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο, παίρνοντας την τρίτη θέση. Χθες το απόγευμα πάλι ήταν η σειρά του Στέφανου Ντούσκου να ανέβει στο βάθρο του Παγκοσμίου με την γενιώτικη κοπηλασία, καθώς ο έκτος Ολυμπιονίκης του Ρίο πήρε την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ νέων ανδρών. Για μία ακόμη φορά, τα κουπιά του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων έλαμψαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που διεξήχθη στη Σαρασότα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συνεχίζοντας την λαμπρή ιστορία και παράδοση στις διεθνείς επιτυχίες. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για αθλητές κάτω των 23 ετών, μία από τις μεγαλύτερες φετινές διοργανώσεις του αθλήματος, τα Γιαννιωτόπουλα κατέκτησαν με τα πληρώματά τους 2 από τα 4 συνολικά μετάλλια που πήρε η χώρα μας, ανεβάζοντας ξανά στο βάθρο την πόλη τους και το άθλημα. Το πρώτο μετάλλιο από τα Γιαννιώτικα κουπιά ήρθε το Σάββατο από τον Θανάση Παλαιοπάνο, ο οποίος έδωσε τη μάχη με την δίκοπο νέων ανδρών, παρέα με τον αθλητή από το Βόλο Γιάννη Καλανταρίδη. Οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές κατάφεραν να ανέφουν στο βάθρο, παίρνοντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 6:33.09. Το χρυσό κατέκτησε η Ρουμανία και το ασημένιο η Λιθουανία. Μία ημέρα νωρίτερα, Παλαιοπάνος και Καλανταρίδης είχαν πάρει την πρώτη θέση στον επαναληπτικό της δικόπου άνευ και έγιναν το πρώτο ελληνικό πλήρωμα που σφράγισε εισιτήριο για μεγάλο τελικό στο παγκόσμιο. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής για τον Γιαννιώτη πρωταθλητή, ο οποίος ήταν πέμπτος το 2016 στο Παγκόσμιο Εφήβων του Ρότερνταμ, ενώ το 2017 κατέκτησε ένα σημαίνιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό. Ακολούθησε μια περίοδος εκτός κοπηλατικών στίβων λόγω τραυματισμού και φέτος ο Παλαιοπάνος επανέρχεται δυναμικά στους αγώνες, επιτυγχάνοντας μάλιστα παγκόσμια διάκριση. Μάλιστα, μετά τους αγώνες, ο ίδιος δήλωσε χαρούμενος που μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε ως μέλος της εθνικής ομάδας στους μεγάλους κοπηλατικούς στίβους, καταφέρνοντας μάλιστα με τον συναθλητή του, με τον οποίο είναι πλήρωμα μόλις 2 μήνες, να πάρουν μετάλλιο στο παγκόσμιο. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για ακόμη καλύτερη συνέχεια, ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Θανάσης Παλαιοπάνος. Χθες το απόγευμα πάλι ήταν η σειρά του Στέφανου Ντούσκου να ανεβάσει στο βάθρο του παγκόσμιου την Ελλάδα και την γενιώτικη κοπηλασία. Ο έκτος Ολυμπιονίκης του Ρίο πήρε την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ νέων ανδρών. Η κούρσα ήταν συγκλονιστική και κρίθηκε στα τελευταία μέτρα. Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής ξεκίνησε πολύ δυνατά και πέρασε πρώτος στα 500 και τα 1000 μέτρα. Στην συνέχεια, ο Γερμανός Βέμπερ έκανε την αντεπίθεσή του και κατάφερε να τερματίσει πρώτος, με τον Στέφανο να τερματίσει δεύτερος και σε απόσταση αναπνοής ο τρίτος που ήταν ο Νορβηγός Ζουέλ. Απόλαυσα την κούρσα. Προσπάθησα να διατηρήσω την ταχύτητά μου και να ανεβάσω στα τελευταία 500 μέτρα. Δεν κέρδισε το χρυσό, αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσα, γι' αυτό είμαι χαρούμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωταθλητής του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Να σημειωθεί πως εξαιρετική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαρασότα έκαναν και οι Γιαννιώτες αδελφοί Άρης και Γιώργος Γραμμενιάτης με τη δίκοπο άνευ ελαφρών βαρών των ανδρών. Οι δύο κοπηλάτες του Ναυτικού Ομίλου αγωνίστηκαν στον μικρό τελικό, όπου πήραν την πρώτη θέση και κατέβλαβαν την 7η θέση στη Γενική. Σε δήλωσή της, με αφορμή τις νέες αυτές διεθνείς επιτυχίες του ομίλου, η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, Μάρθα Παλαιοπάνου, τόνισε: «Οι διεθνείς αθλητές μας σηκώνουν μεγάλο βάρος στους ώμους τους, αν αναλογιστεί κανείς την μακρά ιστορία των επιτυχιών της γενιώτικης κοπηλασίας. Όμως έχουν μέσα τους μεγάλη δύναμη, πάθος, αποφασιστικότητα και δουλεύουν σκληρά για να πετύχουν τους στόχους που θέτουν. Έτσι, κάθε φορά καταφέρνουν να μας κάνουν περήφανος με τις διακρίσεις τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου, καθώς και όλης της οικογένειας του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, θέλω να συγχαρώ και τους 4 πρωταθλητές μας για την εμφάνισή τους στο παγκόσμιο και να ευχηθώ ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Συγχαίρουμε επίσης τις Ελληνίδες χρυσές πρωταθλήτριες Ανέτα Καρίδου και Δήμητρα Τσαμοπούλου, καθώς και τις Χριστίνα Μπούρμπου και Μαρία Κυρίδου για τις μεγάλες διακρίσεις τους. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων πρωταγωνιστούν στους ύφους όλου του πλανήτη, κατακτώντας μετάλλια και πρωτιές σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελα, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατάφεραν να στεφθούν ακόμη και Ολυμπιονίκες.
ήρθε για να μείνει ο αγώνας Κλούπο Trail Run, ο οποίος διεξάγεται με επιτυχία τα τελευταία 3 χρόνια. Και φέτος οι αμπελοχωρίτες έβαλαν τα δυνατά τους υποδεχόμενοι δρομής από όλη την Ήπειρο. 3, 2, 1, καλή επιτυχία. Ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Θεσμός έχει καταστεί πλέον στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και όχι μόνο, θα έλεγε κανείς και σε όλη την Ήπειρο, ο αγώνας ανώμαλου ορεινού τρεξίματος Σκλούπο Trail Run. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η περσινή διοργάνωση, ο Σύλλογος Απανταχού Αμπελοχωρητών, τα παιδιά δηλαδή που αγαπάνε τόσο τον τόπο τους και το χωριό τους, έβαλαν ακόμη πιο ψηλά τον πήχη, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία και ο τρίτος ανώμαλος δρόμος Σκλούπο Trail Run. Η ιδέα του αγώνα ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. Ήταν ιδέα του νεοσυσταθέντος Συλλόγου Απανταχού Αμπελοχωρητών. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό τον αγώνα, για αυτή τη διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω τους δρομείς που έρχονται από τα Γιάννενα, από άλλα χωριά, τους αμπελοχωρήτες δρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, να ευχαριστήσω τους γιατρούς, το ασθενοφόρο που είναι εδώ μαζί μας για να βοηθήσει σε κάθε ανακύπτουσα ανάγκη. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές Σαμαρίτες, όλους φυσικά τους εθελοντές, Σκλουπιώτες και μη, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ για την διεξαγωγή αυτού του μέχρι πριν 3 χρόνια απονενοημένου διαβήματος, αλλά σήμερα μπορώ να πω του πιο επιτυχημένου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και μου επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός. Όχι μόνο γενιώτες και τζουμερκιώτες, αλλά και δρομείς από την Άρτα και άλλες περιοχές της Ελλάδας έδωσαν το παρόν στη φετινή διοργάνωση. Όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα για τους διοργανωτές, τους εθελοντές, αλλά και τους κατοίκους του χωριού που τους επεφύλασαν θερμή φιλοξενία και τους εμψύχωναν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πρώτα απ' όλα δρομέας. Είναι τρόπος ζωής, είναι διασκέδαση, είναι απερίγραπτα συναισθήματα. Αυτό έχει να κάνει με την αγάπη σας για την φύση? Κυρίως για την αγάπη με τη φύση. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να τρέχουμε σε τόσο όμορφα τοπία και να συμμετέχω σε διοργανώσεις σαν και αυτοί που σέβονται τον αθλητή και αναδεικνύουν τον τόπο τους. Οπότε από την εμπειρία σας, γενικότερα από τους αγώνες, θέλω να μου πείτε, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που έρχεστε στο Αμπελοχώρι για τον αγώνα, πώς σας φάνηκε? Δεν έχω λόγια. Πολύ ωραίο τοπίο. Υποστήριξη, μεράκι από τους διοργανωτές, εθελοντές και ντόπιοι και οι Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού. Συγχαρητήρια σε όλους για αυτό το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αφού είστε διοικητής σε ΜΑΚ, φυσικά γνωρίζετε και για τα μονοπάτια. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτά. Ήταν πολύ καλή σηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό για τους δρομείς να τρέχουν απερίσπαστοι, να μην έχουν το νου τους πού να στρίψουν. Σε κάθε στροφή υπήρχαν εθελοντές, υπήρχαν σημάδια και έτσι ο αγώνας κύλησε χωρίς προβλήματα. Μου αρέσει ο τόπος μου πάνω απ' όλα. Είμαι Ηπειρώτης. Υπάρχουν τόσες ομορφιές πολύ κοντά στην πόλη μας, όπως το χωριό εδώ, το πανέμορφο. Η διαδρομή που είχατε φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, η εναλλαγή, το τοπίο, η ανηφόρα, η κατηφόρα, εκπληκτικά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτή η αγκαλιά που ανοίγει στους αθλητές όταν τερματίζουμε. Δηλαδή η καλύτερη στιγμή είναι αυτό εδώ που ζούμε τώρα στην πλατεία. Η αγκαλιά του κόσμου που υποδέχεται τους αθλητές, που υποδέχεται τα αγαπημένα πρόσωπα που τερματίζουν. Και αυτό το πανηγύρι, αυτή η συναναστροφή που κάνουμε όλοι μεταξύ μας, άνθρωποι από διαφορετικά μέρη, γνωριζόμαστε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες και δρομικές και προσωπικές, ερχόμαστε κοντά, ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Αυτός είναι ο αθλητισμός, ο υγιής αθλητισμός. Θεωρώ ότι σήμερα εδώ ήταν μεγάλη γιορτή, μεγάλη προσπάθεια, φοβερή διαδρομή, φοβερός κόσμος, φοβεροί εθελοντές, φοβεροί οργανωτές. Ένας αγώνας ο οποίος στα μέρη μας, στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας. Τιμή να τρέχει κανείς με φίλους που τρέχουμε σε κάθε αγώνα. Σε όλη την Ελλάδα έχουν τρέξει, ήρθαν και από Άρτα. Ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο για όλο αυτόν τον κόσμο που δίνει το στίγμα του σε δύσκολες εποχές. Το χαμόγελό του, τον υδρότα του, που πλέον είναι το μόνο που έχει απομείνει κάτι θετικό. Εκ μέρους του Συλλόγου Δρομέων Άρτας που αυτή τη φορά συμμετείχαμε με μια μεγάλη και οργανωμένη αποστολή, ευχαριστούμε όλους τους οργανωτές, τους χωριανούς
όλους όσους συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο σήμερα εδώ. Και φυσικά όλοι μαζί θα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλους τους δρόμους που γίνονται στην περιοχή μας. Με αυτή την προτροπή σας περιμένουμε και στην Άρτα και σε όλη την Ήπειρο. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιελάμβανε αγώνες ανώμαλου δρόμου 13,5 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, αλλά και αγώνα 1 χιλιόμετρου για τα μικρά παιδάκια. Στον τρίτο αγώνα Σκλούπο Trail Run δεν ξέφυγαν από την παράδοση να κλείσουν την όλη εκδήλωση με το καγκελάρι. Κάτσε μάνα, κάτσε μάνα, μοδόκα, κάτσε μάνα, μοδόκα, μας καπέλια από το Σκλούπο, καπέλια από το Σκλούπο. Και σε αυτό το σημείο περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Ηλιοφάνεια με νεφός αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 22 έως 29 στη Θεσπρωτεία, από 22 έως 30 στην Άρτα και από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.